Hello to everyone. We're here again in the Saloniki, Greece. Είμαι ο Βασίλης. Όπως έχετε καταλάβει, μάλλον οι περισσότεροι, παρουσιάζουμε δίσκο των Therion. Όπως είχα πει και για τους Paradise Lost και για Metallica, για το Thrash και όλα αυτά, τι Paradise, ναι. Είναι από τις μπάντες που γεννήσαν ένα είδος ολόκληρο και μετά ακολούθησαν χιλιάδες. Το Symphonic Metal. Αυτό είναι το θέλημα. Δεν ξέρω το όνομά του, όμως βγαίνει από το θέλημα του Crowley, θέλεμα. Θέλημα, πολύ πιθανό. Για τον Draco Rules που ήταν κόκκινος τράκος, όπου ήταν μέγας μάγιστος, έγινε μετά ο τραγουδιστής του συγκροτήματος των Therion, ο Johansson, Christian Johansson. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Κάτι μου θυμίζει φλούδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, βγαίνει το 96. Πιο πριν ήταν το Λεπάκα Κλίφο. Γλώσσα μαγικής σε εισαγωγικά τέλος της έκτας, το οποίο ήταν το πρώτο που είχε συμφωνικά metal σημεία, αλλά σημεία. Αυτό είναι ένα αριστούργημα ολόκληρο, να πω, ίδιος για το κομμάτι που ακούμε, το πρώτο που να πω, το Mega Therion. Μεγαθύριο, από το Crowley, άρα το θέλημα, το θέλεις με το θέλημα, τι θέλεμα, θα λέγανε οι άλλοι. Λοιπόν, αλλά που είναι η ελληνική λέξη θέλημα, ακόμα και δεν σου ακρόβει θέλημα, θα λέγει. Λοιπόν, τι να πω, αυτός ο δίσκος βασικά μου φτιάξει τη ζωή βασικά ολόκληρη. Τι να πω, τον άκουσα όταν βγήκε, τον πήρα, το αγόρασα, το 96, ξέρω εγώ. Μπορεί με καθυστέρησε 2-3 μηνών, αλλά ναι. Ιταλία ήμουν μικρός και αυτά, και όταν κάτι δεν μου πήγαινε καλά και ήμουν κάπως πεσμένος ή τσαντισμένος ή κάτι παρόμοια αρνητικά συναισθήματα, έβαζα αυτό και ήταν εξαμάτιασμα. Δηλαδή, να λέμε τώρα, αυτό και το Enthrone, όχι και το Enthrone Darkness, αλλά και το Dusk and Here and Grace, εκλοφή, είναι ίδια χρόνια το 96. Αυτά τα δύο ήταν η δύναμή μου για να προχωρώ δυνατά. Οι Therion έχουν κλείσει, να πούμε το εξής, πριν το λέω κακλήφω, είχαν βγάλει άλλα 3 άλμπουμς, ένα εκ των σημαντικών. Μπορεί και δύο, νομίζω πριν τους αφαιρετεί, δεν ξέρω. Ένα εκ των οποίων λεγόταν δεν τα έχω, δεν έχω κανένα από αυτά. Ξεκίνησα το Λέπακα Κλίφο το 95 και εκεί πήρα το Βάπτης Παπυρός με αυτό, με το Φέλη. Το οποίο ο Δράκον Ομέγας, ο Δράκον κανονικά, απλά γράφεται ο Δράκον Ομέγας, τέλος πάντων. Και εκεί έβλεπες κάποια στοιχεία που συμφώνησαν, δεν συμφωνούσαν, δεν ξέρω, δεν είμαι συμφωνήσει. Αλλά όλο το μεγαλείο ξεκινάει από εδώ. Αν ρωτήσεις, ας πούμε, 10 άτομα, οι 7 θα σου πούνε Bobin και οι 3 θα σου πούνε αυτό. Κανείς δεν σου πει κανένα άλλο. Εκτός ένα νεαρούδι, ας πούμε, 25, 26, 27 χρονών, οπότε εντάξει, ή πιο μικρός. Αλλά για εμάς τους 40 κάτι, μέχρι και 50, να το πω, ναι, είναι αυτά τα δύο. Και άμα ξεκινήσεις με το θέλει, το Bobin σου φαίνεται απλά ένα σταϊκός δίσκος, αλλά όχι μαγικός. Αυτός είναι μαγικός. Να πάρετε μια γεύση έτσι κι αλλιώς. Δεν
όσα είδη metal, αν και ασχολούμαι με αυτό το θέμα, όσα είδη metal υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να βάλουμε και τον τσέν μέσα από τον τσέν, γιατί το έχω την τσέν. Ξεκίνησε με τη μεσούκα και κατάληξε στη σκορπία. Τέλος πάντων, αν τα βάλουμε, μπορεί το metal να έχει και 30 είδη. Αυτό το άλμπουμ γέννησε ένα από τα 30 είδη. Από τα βασικά όμως γέννησε ένα από τα 7-8 είδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Therion συνεχίσαμε για ένα ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο μεγάλη. Σε έχω δει 5 φορές την Πέμπτη στην Πράγα. Και θα τους έβλεπα κάθε εβδομάδα αν είχα λεφτά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν χορταίνονται να τις είδα τους Therion μια δυο φορές. Είναι φοβερή και στα live τους. Θέλω να πω μια λεπτομέρεια, η οποία δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το Beloved Antichrist που βγάλανε τριπλό CD, παιδιά, 2,5 ώρες μουσική. Που βγάλανε πριν, που είναι το τελευταίο τους μέχρι στιγμή, το πρώτο τελευταίο τους, γιατί πριν λίγο σου μιλήσει και το τελευταίο. Είναι μια rock opera, rock metal opera, η οποία σε κάνει να ξεφεύγεις τελείως. Στο Hammer ακόμα δεν το πήραν πρέφα πόσο σπουδαίο είναι. Και όχι μόνο για το Hammer, γιατί το Hammer είναι άτομα μέσα με φοβερή αντίληψη και πολύ εμπειρία σου. Είναι καταπληκτικό. Για εσάς που ξέρετε το Therion, ξέρετε τι θα ακούσετε όλα. Για εσάς που σας αρέσουν τώρα και δεν ξέρετε πώς να αρχίσετε, ξεκινήστε με τα τρία καλύτερά τους. Το Θέλη, αυτό που ακούμε, το 96, που γέννησε το είδος του Symphonic Metal. Το Popping, αυτό που είναι ίσως και το πιο εμπορικό του μέχρι και σήμερα ίσως, και το αγαπημένο μου όλων, ακόμα και από αυτό δεν ξέρω, αυτό έχει συναισθηματικά με γραφώνει. Τέλος πάντων, θα πω από το αγαπημένο, θα πω το καλύτερό του, το TGR ή TGR, ανάλογα. Ξεκινήστε από αυτά τα τρία και μετά και τα άλλα είναι, δεν είναι δεκάρια, είναι 10 μείον. Οπότε αντέχα να γίνει μισάρες. Είναι πολύ αγαπημένο μου πάντα, δηλαδή τώρα υπάρχει και πολύ συνέστημα και δεν θέλω να είμαι, νομίζω να καταφέρω να γίνω, να είμαι αντικειμενικός, αλλά τι να πούμε για τους Therion, παιδιά, τι να πούμε. Μια μαγική πάντα, είναι μεγάλη πάντα. Ναι, αλλά δεν είναι μεγάλη γιατί σαν τους δεν ξέρω ποιους. Θέλω να διαλυθείς πρώτα και μετά από 5-6 χρόνια να κάνεις επανασύνδεση και να σε βάλουν πρώτο όνομα. Είσαι η Emperor, που μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι. Όταν το κόψανε το παιχνίδι, μετά παίξανε live, παίξανε headliners στη μεγάλη σκηνή του Fucking. Ενώ δεν ήταν για εκεί, για λίγο πιο κάτω, αρκετά πιο κάτω. Immortal, ok, φοβερή, από τους καλύτερους του Black, γενικά ιστορική, στη δεύτερη γενιά του Black όπως Christ. Ναι, και αυτή, το διαλύσανε, δεν ξέρω αν για να επίπτες όλα αυτά, μάλλον, για 5-6 χρόνια και ξαφνικά και αυτή, headliner στο Wacken. Θα μου πεις όλα στο Wacken, ναι, κάνει βρωμάει. Αλλά δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να ακούω καλή μουσική και να βλέπω ωραίες συναυλίες. Σέσεις, φοβερές μπάντες, θα με εμπνέουν. Λοιπόν, αυτά, δεν χρειάζεται περισσότερο. Στην υγειά σας. Είναι και διανυσιακό. Rock and roll.